Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε το νομοσχέδιο το οποίο, εάν περάσει και από τη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα, θα καθιστά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού απαραίτητο για όσους επιθυμούν να φάνε έξω, να επισκεφθούν πολιτιστικούς χώρους και να ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα. Νωρίς το πρωί της 5ης, 6 Ιανουαρίου, οι βουλευτές έδωσαν τελικά το πράσινο φως στο νομοσχέδιο. Υπέρ ψήφισαν 214, κατά 93, ενώ απήχαν 27. Οι Γάλλοι θέλουν ουσιαστικά να εισάγουν το λεγόμενο δελτίο υγείας που πρέπει να παρουσιάζουν οι άνθρωποι προκειμένου να επισκέπτονται καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια, καθώς και κινηματογράφους, μουσεία, αλλά και να χρησιμοποιούν τις διαπεριφερειακές δημόσιες συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τα άτομα που είτε έχουν αναρρώσει τους τελευταίους 6 μήνες είτε έχουν εμβολιαστεί δικαιούνται να λάβουν άδεια υγείας. Επίσης, θα μπορεί κάποιος και με αρνητικό PCR τεστ ή αντιγόνου να έχει πρόσβαση, η οποία θα ισχύει για 24 ώρες. Το νομοσχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής στην Εθνοσυνέλευση, τόσο από τα ακροδεξιά όσο και από τα ακροαριστερά κόμματα, τα οποία επέκριναν την νομοθεσία ως επίθεση στις προσωπικές ελευθερίες των Γάλλων. Λάδι στη φωτιά αποτέλεσε και το σχόλιο του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν σε γαλλική εφημερίδα, όπου τόνισε πως η στρατηγική του είναι να τσαντήσει τους ανεμβολίαστους.